Εντυπωσιακή πραγματικά. Είναι μια συγκέντρωση, ένα συλλαλητήριο, το οποίο έχει δύο διαφορές ποιοτικές από τα προηγούμενα συλλαλητήρια που έχουν γίνει για την υγεία στον ομό Λασιθίου. Η πρώτη διαφορά είναι ότι είμαστε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σιτία και Νεάπολη. Και Κάσος, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που άκουσα το πρωί από το ραδιόφωνο, ότι η Κάσος στηρίζει τη λειτουργία του νοσοκομείου Σιτίας. Και εννοείται το Ροπέδιο, το οποίο είναι δικό μας, είναι επαρχία του νομού Λασιθίου. Είναι επίσης πολύ σημαντική αυτή η συγκέντρωση, αυτό το συλλαλητήριο, για ένα ακόμα λόγο. Ότι δεν απευθύνεται μόνο για τοπικά προβλήματα. Δεν είμαστε για να σώσουμε μόνο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ή της Σιτίας ή της Νεάπολης ή της Ιεράπετρας κλπ. Έχουμε αιτήματα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο για αλλαγή συνολική των πολιτικών υγείας. Των πολιτικών υγείας που έχουν οδηγήσει το ΕΣΥ σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Υπερασπιζόμαστε σαν νοσοκομιακοί γιατροί τη δημόσια, υψηλού επίπεδου και δωρεάν υγεία. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ. Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων αποκλειστικά μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ζητάμε αυξήσεις μισθών και βελτίωση των συνθήκων και των όρων εργασίας των υγειονομικών. Όχι στα απογευματικά και επιπληρωμή χειρουργία. Όχι στη δημιουργία ενός νέου ιδιωτικού συστήματος υγείας, δίθεν πιο προσιτού οικονομικά για τον κόσμο. Το 30 με 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστό λόγω ελλείψης προσωπικού και θέλουν να κάνουν απογευματικά χειρουργία αντί να κάνουν τις απαραίτητες προσλήψεις, να δώσουν τις απαραίτητες αυξήσεις και το σύστημα να πάρει επιτέλους μπροστά. Τα νοσοκομεία δεν θα γίνουν επιχειρήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν με τη λογική του κόστους όφελους. Δεν είναι η λογική του κέρδους για τη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά η υγεία του κόσμου. Ο κόσμος πληρώνει εύκα. Πληρώνει έμεσους, δεκάδες έμεσους φόρους, άμεσους φόρους και θέλει να έχει το αυτονόητο. Να έχει ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη όταν και όποτε τη χρειαστεί. Μακριά λοιπόν από τοπικιστικές και δικαστικές λογικές του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να χαιρετήσουμε σήμερα μόνοι μας την καρδιά την ενωτική κινητοποίηση των πολιτών του νομού και τους αγώνες τους για την ενίσχυση όλων των νοσοκομείων του νομού. Μόνο έτσι, γιατί μόνο με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ενότητα θα αρθεί προς ελέγχωση και θα δυναμωθούν σε ανθρώπινο δυναμικό οι δομές υγείας του νομού. Η σωτηρία του καθενός μας περνάει μέσα από συλλογικές αγώνες και δεν είναι μια ατομική, απλή ιδιωτική υπόθεση. Αγωνιζόμαστε για την υλοποίηση του κέντρου αποκατάστασης στην Νεάπολη, για την προστασία και τη διατήρηση του ΚΕΔΕΑ. Θα συνεχίσουμε και θα νικήσουμε.